Αγαπητοί φίλοι και φίλες της μεγάλης ελληνικής οθόνης αλλά και θεατρικής σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας». Είμαι η Αλεξία Χιώτη και σήμερα θα αντικαταστήσω την αρρωστούλα μας Τζίλα Τζιλιφτάρη και ευχόμαστε να γίνει σύντομα καλά. Για μία ακόμη Τετάρτη, η καλύτερη συντροφιά που υπόσχεται να σας υπενθυμίσει γιατί αγαπάτε τόσο πολύ τον ελληνικό κινηματογράφο, είναι εδώ και σας φέρνει ταινίες που αγαπήθηκαν και ξεχώρισαν ανά τα χρόνια. Φυσικά, εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία την 5η, 23 Μαρτίου. Το αισθηματικό μελόδραμα του 1969, «Θυμήσου αγάπη μου», θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε στις 10.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιάννης Τζιώτης. Σκηνοθεσία Γιώργος Σκαλενάκης. Αισθηματικό μελόδραμα με τους Κώστα Καρά, Μπέτη Αρβανίτη, Γιώργο Τζόρτζη. Στα φοιτητικά της χρόνια, η γυναίκα ενός πλούσιου βιομηχάνου ήταν ερωτευμένη με ένα φίλο του σημερινού της άντρα και το παρελθόν της έρχεται να την κυνηγήσει. Τελικά, θα θυμηθεί την αγάπη της. Μια μικρή απάντηση στο παρακάτω απόσπασμα. Θα βγεις έξω? Δεν θα αργήσω πολύ. Φτάσαμε πλοίαρχε. Χθες βράδυ στις 3. Είσαι ένας αμφιτριώνας χωρίς καλούς τρόπους. Διαφορετικά θα με ρωτούσες πώς πέρασα τη νύχτα στο Πέλαγος. Η θάλασσα ήταν πάντα ήσυχη. Τι κοιτάς? Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σε δει κανείς. Μπες μέσα και κλείσε. Εσύ και η γυναίκα μου είσαστε φίλες τόσα χρόνια. Και θα είμαστε πάντα. Άλλωστε δεν επιδιώκω να κερδίσω τη θέση της ούτε στην καρδιά σου ούτε στον κόσμο. Για μένα μεγάλες αγάπες και αδυναμίες είναι αμαρτίες που πληρώνονται με το χειρότερο τρόπο. Το να μου χάριζε σε μένα ένα τέτοιο σκαριάλκι, με το όνομά μου γραμμένο φαρδιά πλατιά στην πλώρη του, θα ήταν το πιο ασήμαντο δώρο, από τη στιγμή που δεν θα μπορούσα να το πάρω και να ξανοιχτώ στο Πέλαγος με έναν άλλον. Η βραδιά μας κλείνει με κέφι και χαρά, αφού 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα υποδεχόμαστε ένα έξυπνο μούτρο σε σενάριο Γιάννη Δαλιανίδη και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Κωμωδία που μας ταξιδεύει στο 1965 με τους Κώστα Βουτσά, Βασίλη Αυλονίτη, Νίκο Ρίζο. Ο Πότης, αντίθετα με το συνέτερό του τον Ιορδάνη, είναι αρκετά μπερμπάτης, φροντίζοντας να έχει πάντα μια σχέση κρυφή από την αραβωνιαστικιά του Αμαλία. Τελευταίο του αμέωρο είναι Ανά, που με τη φίλη της Μίνα κατάφερε τελικά να επιλέξει τον Ιορδάνη. Ο Μάχος είναι ένας πανέξυπνος νέος χωρίς δουλειά. Με το ζόρι εισβάλλει στο μαγαζί ζητώντας να το προσλάβουν, αυτοί όμως θα τον διώξουν. Η ξεκαρδιστική συνέχεια στο στιγμιότυπο που ακολουθεί. Κατεδάκι με λεμονάκι. Χαίρετε. Κατεδάκι, λεμονάκι. Όχι, τίποτα. Α, δεν μπορεί κάτι να πάρει. Ένα χαμόγελο από τα ματάκια. Τα ακούω. Λοιπόν, τι έγινε με εκείνο που είπαμε που βγήκε. Για ποιο παιδί μου? Για το σπιτάκι μας, για τη φωλίτσα μας, που θα έχετε επιπλάκια τη θα κομψούλια να άρχισε να ξαπλώνεις, να αναπάβεσαι, να σου καηδεύω τα μαλλιά. Ποια μαλλιά? Πάψε ζυγιάλι. Α, και τα έπιπλα λες, ε. Ε, ναι, μπούμπι μου, δεν είπε σήμερα θα μου δώσεις λεπτά να περάσω να δώσω την προκαταβολή για να τα πάρω? Σήμερα είπα. Σήμερα. Γιατί ξέρετε, κύριε Ορδάνη μου, ντρέπομαι. Είπα ότι θα περάσω σήμερα στον επιπλοποιό και θα εκτεθώ. Και εγώ δεν είμαι από τις κοπέλες που εκτίθενται. Σωστά. Τώρα θα μου πείτε, έχω θάρρος με τα μπούμπου. Αυτό έλειπε. Άμα δεν έχεις θάρρος με τον άνθρωπό, σε ποιον θα τα γυρέψω, σε ξένους? Τι ξένο εννοείς? Ποιο ξένο? Τι ξένο? Τι γιατί? Όχι, λέω δηλαδή. Εγώ έναν άνθρωπο αγάπησα στη ζωή μου. Να μην μου πάρει και 5-10 επιπλάκια έτσι. Να δεν μπορώ να δεχθώ και έναν άνθρωπο στο σπίτι. Βέβαια, τι θα πει κι ο άλλος που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ότι είμαστε γύφτοι? Πόσα είπαμε, παιδάκι μου? 20. Ναι, μπούμπι μου, 20. Είσαι βέβαια, μήπως? Ναι, μάτια μου. Μήπως είπαμε για παραπάνω, καταλάβεις αυτό? Αν το παιδάκι μου.
Μπούμπι μου, είσαι ένας άγγελος. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ τώρα πηγαίνω και θα επιστρέψω μετά το μεσημέρι, ναι, 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 άκουσα παρακαλώ. Και να έρθεις με τη Μίνα, να έρθεις με τη Μίνα για να την γνωρίσεις τον κύριο Ιορδάνη. Α, ναι, τη Μίνα. Πολύ καλή κοπέλα. Αυτές τις μέρες, κυρία Ιορδάνη, θέλει να αγοράσει και ένα ραδιοπικάπ. Το έχει στο μάτι. Α, το έχει στο μάτι, ε. Μάλιστα. Στο μάτι θα της μείνει. Βούμπι μου, ορβουάρ σας. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 24 Μαρτίου. Ο Παπαφλέσσας θα ζωντανέψει στις οθόνες μας από το 1971 στις 8.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πάνος Κοντέλης, σκηνοθεσία Ερίκος Ανδρέου. Πολεμική ταινία με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Αλέκο Αλεξανδράκη, Κάθια Δανουλάκη. Ο Παπαφλέσσας δεν είναι ένας παπάς σαν όλους τους άλλους. Είναι ένας σκληρός και φιλόδοξος άνθρωπος με ταπεινή καταγωγή αλλά δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα. Όταν το θεώρησε απαραίτητο στην προσπάθειά του να πείσει τους προεστούς να αρχίσουν την επανάσταση για την απελευθέρωση της Ελλάδας, είπε ψέματα ότι αρχηγός της επανάστασης ήταν ο ίδιος ο Τσάρος και έκανε χρήση πλαστογραφίας. Τέλος, δεν δίστασε να ρίξει στη φυλακή μεγάλες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτή την ιστορική ταινία. Ε, τι κάνεις εκεί, μωρέ, παπά? Τα σύνορα του μοναστηριού είναι σαμε και κάτω στα βράχια. Εδώ και 100 χρόνια είναι θαμένα κάρβουνα μέσα στο χώμα που ορίζουν τα σύνορα. Τα σύνορα είναι εκεί που ορίζει ο αγάς. Σταμάτα! Βάλε τα σημάδια πίσω. Κρίμα στο λαιμό σου. Σύρε να πεις στο αγά πως πάνω από αυτό είναι το δίκιο. Και αν σε ρωτήσει ποιος σου πήρε τα άρματα, πες του το όνομά μου. Ο Παπαφλέσσας. Στις 10 ακριβώς μετά μεσημβρίας, υποδεχόμαστε την αισθηματική ταινία του 1970, Καλάβρητα 1821. Σενάριο σκηνοθεσία Σπύρος Γιάγκος. Πρωταγωνιστούν Άννα Ιωσανίδου, Παύλος Λιάρος, Σπύρος Παπάς. Λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, ο Λάμπρος, σύνδεσμος των Ελλήνων ανταρτών με τους άρχοντες των χωριών, ερωτεύεται την Τουρκάλα Αϊσέ. Ο πατέρας του όμως δεν εγκρίνει τον έρωτά τους, ούτε και όταν η Αϊσέ ζητάει να βαφτιστεί χριστιανή. Θα νικήσει άραγε ο έρωτας στο τέλος? Μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Γεια σου, καπιτάνιο. Καλώς το Λάβρο. Τι μαντάτα ώρα μου φέρνεις? Ακόμα τίποτα. Αργεί πολύ, μωρέ, η απάντηση για τα Καλάβρητα. Τα παλικάρια μου βαρέθηκαν να στέκουν με σταυρωμένα τα χέρια. Υπομονή, καπιτάνιο. Ως πότε? Κοντεύουν 400 χρόνια που καρτεράμε. Καιρός να δουλέψει και το σπαθί. Δεν υπάρχει Ρωμιός που να μην συμφωνεί μαζί σου, καπετάνιο. Όμως για να μην δίνω την εντολή για τα Καλάβρητα, φαίνεται πως κάποιος σοβαρός λόγος θα υπάρχει. Η λογική μας προστάζει να περιμένουμε. Η ψυχή του Έλληνα, ωραία, δεν κρατάει ζυγαριά για να ζυγίζει τους λόγους που μας κρατάνε άπραγους στα βουνά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο την εντολή. Θα κάνουμε γιουρούση και ο Θεός βοηθός. Συμπάθαμε, καπετάνιο, όμως αυτό θα ήταν τρέλα. Οι Τούρκοι στα Καλάβρητα είναι 30 φορές περισσότεροι από τα παλικάρια σου. Άκου να σου πω, ωραία, Λάμπρο. Μπορεί να σπούδαξες τη φραγιά που πήγες και να μάθες πολλά. Όμως εγώ θα σου πω μια κουβέντα και μόνη και χώνεψέ τη καλά στο μυαλό σου. Η λευτεριά, μωρέ, δεν είναι πέσε πίτα να σε φάω, ούτε κερδίζεται με φρονιμάδα και λογική. Είναι κάστρο που το παίρνεις μόνο με το σπαθί σου. Ανάσταση υπάρχει όπου υπάρχουν μνήματα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τη λευτεριά, καπετάνια. Όμως αυτό πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που η θυσία μας θα φέρει καρπούς. Αλλιώτικα ο θάνατός μας δεν θα ωφελήσει τίποτα. Αν και πολύ νέος, μιλά σοφά. Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι κάτω από έναν αρχηγό. Όμως εγώ και τα παλικάρια μου πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε γιουρούς στα Καλάβρητα, να τα ταλευτερώσουμε όσοι κι αν είναι οι Τούρκοι εκεί. Το μαντάτο για το γιουρούσι δεν πρέπει να αργήσει άλλο. Βγήκαμε στο βουνό, ρε, για να πολεμήσουμε και όχι για να σκουριάσουμε στο κορμί και στο μυαλό. Τούτα να τους πεις εκεί κάτω. Εντάξει, καπετάνιο, θα τους πω. Φεύγω τώρα και ελπίζω την άλλη φορά που θα έρθω να σου φέρω ευχάριστα μαντάτα. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Πάμε στο καλό. Και δώσε χαιρετισμούς στους γονιούς σου και σε όλους τους δικούς μας εκεί κάτω. Με τα χαράς, καπετάνιο.
Η Μαντώ Μαυρογένους φτάνει στην οθόνη του Hellenic TV 1/4 μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Καμπάνης, Κώστας Καραγιάννης. Σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Αισθηματική ταινία του 1971 με τους Τζένι Καρέζη, Πέτρο Φυσούν, Αλίκη Γιανακά. Στη Βιέννη του 1820 η Μαντώ Μαυρογένους συναντά μία ομάδα Ελλήνων φοιτητών και μιλάνε για την επανάσταση που πρόκειται να γίνει. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο θείος της τιμεί στη φιλική εταιρεία. Η Μαντώ πουλά την πρίκα της και εξοπλίζει δικό της καράβι και στρατό με σκοπό να την βοηθήσει στην επανάσταση. Γνωρίζει τον ιδρυτή της φιλικής εταιρείας Δημήτρη Υψηλάντη και δημιουργεί σχέση μαζί του, αλλά συναντά τις αντιρρήσεις των πολιτικών αρχηγών του αγώνα και κυρίως του Ιωάννη Κολέτη, που φοβάται μήπως οι δύο νέοι θελήσουν να γίνουν οι πρώτοι βασιλείς του νέου έθνους. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα σας καθυλώσει. Σου ζήτησα να έρθεις για να σου πω κάτι σοβαρό. Νιώθεις τον εαυτό σου έτοιμο να μάθει και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό για την πατρίδα? Και το ρωτάς? Ο ξεσηκωμός είναι ζήτημα ημερών. Σε λίγο θα χτυπήσουμε την Τουρκιά. Αλήθεια? Η φιλική εταιρεία έχει ετοιμάσει τον αγώνα. Έχει συγκεντρώσει τα χρήματα που θα χρειαστούν. Να δώσω κι εγώ την πρίκα μου. Στο μεταξύ ορκίζονται συνεχώς καινούργια μέλη. Πού μπορώ να πάω να ορκιστώ κι εγώ? Εδώ, τώρα αμέσως, από μένα. Είσαι στη φιλική? Από καιρό. Δεν το είχα καταλάβει. Έτσι έπρεπε. Κι ούτε κανείς πρέπει να καταλάβει για σένα. Έλα, γονάτισε. Βάλε το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε ό,τι σου λέω. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας, έστω κι αν ήταν εχθροί μου. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας, έστω κι αν ήταν εχθροί μου. Κι όσο πιο εχθροί μου ήταν, τόσο πιο πολύ θα τους αγαπώ. Κι όσο πιο εχθροί μου ήταν, τόσο πιο πολύ θα τους αγαπώ. Σειρά έχουν οι ταινίες του Σαββάτου 25 Μαρτίου. Στις 10 και 25 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταινία του 1985 «Μπορντέλο» σε σενάριο Βαγγέλη Γκούφα, Νίκου Κούντουρου, Γιώργου Βέλτσου, Μάριου Ποντίκα και σκηνοθεσία Νίκου Κούντουρου. Κοινωνική ταινία με τους πρωταγωνιστές τους Μαρίνα Βλαντή, Ελεονόρα Σταθοπούλου, Βασίλης Λάγκος. Η εποχή της επαναστατημένης Κρήτης του 1897, μέσα από την ιστορία ενός πορνίου με επικεφαλής τη γνωστή από τον Καζαντζάκη Madame Hortense. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Don't be afraid. The city is peaceful. Peaceful? Yes. Peaceful. Killings on the street. So what? A la guerre comme à la guerre, ladies. This is war. Let me introduce you to the girls. Sara Blumenthal. Emma Harvey. Anita Fuchs. Irena Malinowska. Teresina Bianchi. Monica Müller. Caroline Morgan. Αντιγόνη Γκούμα. Κάλα Μαραντέι. Εμ Τάνια.
My name is Rosa Bonaparte. You may call me Rosa. Ακολουθεί η ταινία της Κυριακής 26 Μαρτίου «Οι Σουλιώτες», η οποία θα προβληθεί στις 10 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πάνιος Κοντιέλης. Σκηνοθεσία Δημήτρης Παπακοσταντής. Ιστορική ταινία που μας μεταφέρει στο 1972 με τους Χρήστος Πολίτη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννη Κατράνη και άλλους. Οι Σουλιώτες πληροφορούνται ότι ο Αλή Πασάς ετοιμάζεται να τους επιτεθεί και να πατήσει το σούλι. Ο Φώτης Τζαβέλας όμως και τα παλικάρια του είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Ο Αλή Πασάς αποφασίζει να πολιορκήσει το σούλι, αλλά οι γενναίοι Σουλιώτες δεν πρόκειται να πέσουν στα χέρια των Τούρκων ζωντανοί. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτή τη γεμάτη ένταση ταινία. Έχω πριν από το γιο μου που τρέχω. Για πού με το καλό? Για το σούλι, στον πολέμαρχο. Και γιατί κατευθείαν σου, Τζαβέλα? Έχω ένα μαντάτο να δώκω. Εσύ, από ποια φάρα κρατιέσαι? Εγώ δεν είμαι Σουλιώτης. Αμέτσι πέστε. Λέω κι εγώ, Σουλιώτης και εξαρμάτωτος. Ώστε θα δω και τη μάνα του πολέμαρχου, την Τζαβέλενα, λεβέντο γυναίκα. Ήσουν εδώ τότε που πήρε κυνηγώντας τον Αλίπασα με τις πέτρες. Εδώ. Αλλά φύλαγα γίδια, δεν μπήκα σε πόλεμο. Είπες, πώς σε λένε? Βασίλη Τόντα. Και εσένα? Βαγγελή. Θα σε έχουμε εδώ στα βράχια μας. Στον κάμπο δεν έχω κανένα. Κι εγώ δεν έχω κανένα. Όλο σε ξένη δούλεψη. Ολομόναχος. Ο Σαμουήλ, ο Αϊκαλόγερος, χτυπάει τον Εσπερινό πάνω στο κούγι. Γιατί δεν παντρεύεσαι τότε, ζωνικοκυρευτής? Δεν σε έχουν για άντρα εδώ, αν δεν πας για τρία κεφάλια των εχθρών. Κι εγώ δεν μπόρεσα. Μάρτιν, χθες το γιο μας σκότωσε έναν τελή. Πες πως τον σκότωσες εσύ και βγάλει την τροπή από πάνω σου. Ποτέ. Ποτέ ψέματα. Αν αρχίσει να το λέει η καρδιά μου, τότε μου τη χαρίζεις. Να το δω. Να το δω πρώτα, μωρέ Βασίλη, και ύστερα τα ξαναλέμε. Αυτή τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου και ώρα 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας, ανοίγουν οι πόρτες της θεατρικής παράστασης του 1977 «Ο Αρχοντοχωριάτης». Σενάριο σκηνοθεσία Γρηγόρης Γρηγορίου. Πρωταγωνιστούν Ανδρέας Φιλιππίδης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκος Απέργης. Με τον Αρχοντοχωριάτη, ο Μολιέρος προχωρά σε μια καυστική σάτιρα του νεοπλουτισμού και της αστικής τάξης που προσπαθεί να μιμηθεί την υψηλή κοινωνία, μαϊμουδίζοντας τρόπους, συνήθειες και συμπεριφορές, φτάνοντας στα όρια του γελίου, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο. Τίποτα καινούριο? Ναι, μια άρια για μια σερνάτα που συνέθεσα για τον άνθρωπό μας περιμένοντας να ξυπνήσει. Μπορώ να δω? Θα την ακούσετε μαζί με το διάλογο όταν έρθει, δεν θα αργήσει άλλωστε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε, οι δουλειές μας δεν πάνε καθόλου άσχημα τον τελευταίο καιρό, Ούτε λόγος. Βρήκαμε και οι δυο τον άνθρωπο που μας ταιριάζει. Σωστό και λεπούρι αυτός ο κύριος Ζουρντάν με τις μεγαλομανίες του και την αποχαιριά του. Μακάρι να του μοιάζει όλος ο κόσμος. Εδώ που τα λέμε, θα προτιμούσα να ήταν σε θέση να εκτιμήσει λίγο τα έργα που του προσφέρουμε. Η αλήθεια είναι πως ο κακομοίρης έχει μαύρα μεσάνυχτα, αλλά πληρώνει καλά. Και αυτό είναι νομίζω που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Εγώ ομολογώ πως νοσταλγώ λίγη δόξα. Τα χειροκροτήματα με συναρπάζουν και πιστεύω πως εμάς τους καλλιτέχνες δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο από το να απευθύνεις τα έργα σου σε άξεστους και να υφίστασαι τη βαρβαρότητα ενός βλάκα. Ενώ δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από το να εργάζεσαι για πρόσωπα που μπορούν να εκτιμήσουν τις λεπτότητες μιας τέχνης, που μπορούν να αισθανθούν την ομορφιά ενός έργου και να σε αποζημιώσουν με μια εγκάρδια επιδοκιμασία. Σας καταλαβαίνω και συμφωνώ απόλυτα.
Με τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί η συγκίνηση που προκαλεί ο φωτισμένος έπαινος ενός καλλιεργημένου ανθρώπου. Αλλά δυστυχώς, τέτοιου είδους τιμιάματα δεν επαρκούν για να ζήσουμε. Θα πρέπει να ανακατευθούν με κάτι πιο υλικό. Ο καλύτερος τρόπος για να επενέσεις είναι να επενέσεις με το πουγγί. Η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος μας δεν έχει διόλου καλές σχέσεις με τις τέχνες και τα γράμματα. Μιλάει αλλαντάλλων για όλα τα πράγματα, κάνει χοντροκομμένες γκάφες, αλλά τα χρήματά του έχουν πολύ σωστή κρίση. Και στο πουγγί του υπάρχει μεγάλη οξυδέρκεια. Όλη η επενή του είναι της μετρητής. Συνεπώς, αγαπητέ μου, αυτός ο άξεστος χωριάτης αξίζει πολύ περισσότερο από τον ευγενή και φωτισμένο άρχοντα που μας τον συνέστησε. Υπάρχει βέβαια μια μικρή δόση αληθείας στα λεγόμενά σας, αλλά φρονώ ότι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στο χρήμα. Που να πράγμα τόσο ταπεινώστε, δεν ταιριάζει σε έναν αξιοπρεπή άνθρωπο να ασχολείται τόσο πολύ με αυτό. Ωστόσο, παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να περιφρονείτε το χρήμα που ο άνθρωπός μας σας προσφέρει. Φυσικά, αλλά πιστέψτε με, το κάνω με τόσο βαριά καρδιά. Θα προτιμούσα να συνοδευόνταν και με λίγο καλογούστο. Τώρα, βέβαια, αυτό θα το θέλα κι εγώ, αλλά μην ξεχνάτε πως γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε κοντά του. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ομολογήσετε πως μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε γνωστοί στον κόσμο. Και έτσι θα πληρώνει αυτός αυτό που οι άλλοι θα επιβραβεύουν. Να τους έρχεται. Συνεχίζουμε στις ταινίες της 3ης 28 Μαρτίου. Στις 8.30 μετά μεσημβρίας, ο Αλή Πασάς και η Κυραφροσύνη έρχονται στην παρέα μας από το 1959. Σενάριο Γιώργος Λευκοφρίδης. Σκηνοθεσία Στέφανος Στρατηγός. Ιστορικό δράμα με τους Ειρήνη Παπά, Ανδρέα Μπάρκουλη, Ανδρέα Ζησιμάτο. Ο δημόδης θρύλος που έχει αποτυπωθεί επίσης ένα μακροσκελές ποίημα του Αριστοτέλη Βαραωρίτη. Αποτελεί το θέμα του προκείμενου συναισθηματικού δράματος με εθνικές ιστορικές πτυχές. Αναφέρεται στον απελπισμένο έρωτα της θρυλικής αρχόντισσας της Ηπείρου, της περιώνυμης Κυραφροσύνης, για το γιο του Αλή Πασά, το Μουχτάρ, καθώς και τον τραγικό θάνατο της ερωτευμένης γυναίκας στη λίμνη των Ιωαννίνων, όπου την έπνιξε ο Αλή Πασάς μαζί με άλλες 17 γυναίκες επειδή δεν δέχτηκε να γίνει και δική του ερωμένη. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από την ταινία που θα μας συγκινήσει το βράδυ της Τρίτης. Άκουσε, Κανιφέ. Χθες βράδυ παραφέρθηκες. Δεν σε ξεσυνηρίζομαι γιατί γυναίκα είσαι. Αδύνατο πλάσμα. Δεν μπορείς να κρατήσεις το θυμό σου και τη ζήλια σου. Γι' αυτό ήρθα σήμερα να εξηγηθώ μαζί σου μια και καλή. Τι ζητάς από μένα? Τολμάς να το ρωτάς? Εσύ που με ξεφτέλησες. Που κουβάλισες τη φιλενάδα σου, αυτή την ξετσίποτη και αόρισε. Κανιφέ! Φοβέρισέ με. Σκότωσέ με λοιπόν. Τι κάθεσαι? Για το χατήρι της Κυραφροσύνης. Κανιφέ, πάλι δεν μετράς τα λόγια σου. Δεν έχω να σου δώσω λόγο για τις πράξεις μου. Είμαι άντρας σου και εξουσιαστής σου. Απέναντί σου φέρθηκα τιμία. Όταν σε παντρεύτηκα δεν σ' αγαπούσα και το ξέρες. Σε πήρα γιατί ήθελε ο πατέρας μου να συγγενέψει με τους δικούς σου. Τότε τι ζητάς, αγάπες? Εγώ όμως σ' αγαπώ, Μουχτάρ. Ούτε εσύ μ' αγαπάς. Πληγώθηκε η περηφάνεια σου. Αυτό είναι και γι' αυτό ζητάς εκδίκηση. Κι αν είναι αυτό... Τότε να ξέρεις πως θα με βρεις μπροστά σου. Εμένα, το Μουχτάρ Πασά. Και αν ο Αλής ξέρει να χτυπάει σκληρά, εγώ ο γιος του μπορεί να χτυπήσω σκληρότερα. Δέκα λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία του 1974 «Η δίκη των δικαστών», σε σενάριο σκηνοθεσία Πάνου Γλυκοφρίδη. Ιστορικό δράμα με τους Νίκο Κούρκουλο, Μάνο Κατράκη, Δημήτρη Μιράτ και άλλους. Στο Ναύπλιο, το 1930, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο βασικός πολέμιος του Αθανάσιος Πολυζωίδης διορίζεται πρόεδρος του εγκληματολογικού δικαστηρίου. Οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας συλλαμβάνονται με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας. Μετά την ακροαματική διαδικασία, η πλειοψηφία των δικαστών αποφασίζει το θάνατο των κατηγορουμένων. Η συνέχεια επί της οθόνης. Πώς ονομάζεσαι? Δημήτριος Πλαπούτας. Από πού κατάγεσαι? Από την Παλούπα της Γορτινίας. Πόσων ετών είσαι? 45. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Έχω το βαθμό του στρατηγού. Πώς ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από πού κατάγεσαι? Από το Λιμποβίτσι, της επαρχίας Καριτένης. Πόσον ετών είσαι? 64. Εγεννήθηκα στα 1770, Απριλίου 3. Τι επάγγελμα έχεις?
στρατιωτικός. Κρατώ στο χέρι τον τουφέκι και πολεμώ 49 χρόνους υπερπατρίδος. Τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος της Επικρατείας. Κύριε δικαστέ, εάν το πάθος της ελευθερίας με οδήγησε εις αυτήν την έρημον χώραν που λέγεται Ελλάς, το ίδιον πάθος οδήγησε τις πράξεις μου ως Επιτρόπου της Επικρατείας εις αυτήν εδώ την δίκη. Μερικοί μου καταλογίζουν εμπάθειαν εις τας εκφράσεις και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να διαχωρίσουν το πάθος από την εμπάθειαν. Λυπούμε δι' αυτούς. Κύριοι δικαστέ, ο νόμος και ο ορθός λόγος υπαγορεύουν το αξίωμα. Ο λέγον αποδεικνύει, ο κατήγορος υπερασπίζεται την κατηγορία. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν κατά διαταγήν της υπερτάτης αρχής ένεκα συρροής πληροφοριών. Επικροτούμεν την πράξη της. Την ευρίσκομεν εντός της ανάγκης και του δικαίου. Υπήρξεν μέτρων σωτήριων. Διετάχθην να προβώ εις ανακρίσεις. Ανακρίσεις διεξήγοντο εν μέσω εμποδίων. Πολλοί εγνώριζον πολλά εναντίον των κατηγορουμένων, αλλά ολίγοι δύναν το να μαρτυρήσουν, διότι τους εμπόδιζεν η φιλία προς τους κατηγορουμένους ή ο φόβος. Δεν υπήρξαν χρόνος δια επιτοπίους ανακρίσεις, δια να αποδειχθούν τα εγκλήματα. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα θα ζωντανέψει από το 1959 την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 8.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Κατερίνα Γουλή. Βιογραφική ταινία με τους Ειρήνη Παπά, Κούλα Γανιώτου, Αντρέα Μπάρκουλη. Πριν την επανάσταση του 1821 στις Πέτσες, η Λασκαρίνα ήταν παντρεμένη με τον Δημήτρη Γιαννούζα, αλλά το μυαλό της ήταν πάντα στην επανάσταση. Μετά το θάνατο του Γιαννούζα, παντρεύεται τον Μπουμπουλή όταν γίνεται η δεύτερη φορά χείρα. Ταξιδεύει στην Οδυσσό, όπου επικοινωνεί με τα μέλη της φιλικής εταιρείας. Μία ταινία που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, όπως θα φαίνεται και στο στιγμιότυπο που ακολουθεί. Πολλοί καπετανέοι θα ζήλευαν την τέχνη σου, Λασκαρίνα. Και σαν να τηλεπαιδιάσου, καπετάν Γιάννουζα. Πέρασα από τα αγριοβράχημα, δεν ήσουν εκεί. Αύριο το πρωί θα πάω για πεταλίδες. Θα έρθω για να σε καμαρώσω. Εδώ είμαι, καπετάνια. Σε τούτο το πλεούμενο, εσύ είσαι τώρα, καπετάνια. Δεν είμαι ακόμα, μα θα γίνω. Και σε μεγάλη σκούνα να αρμενίζω τα πέλαγα. Τα πέλαγα. Είναι κουρσάρι. Και ποιος σου λογαριάζει, θα τους χτυπάω και θα τους παίρνω τα άρματα. Τα άρματα. Τι να τα κάνεις. Ο πόθος του ξεσηκωμού φουντώνει, πατέρα. Και πάρτε το χαμπάρι, και εσύ και η μάνα μου. Σώπα για το Θεό, μη σε ακούσει κανένας Τούρκος. Αυτές είναι δουλειές για τους άντρες. Αυτές είναι δουλειές για όποιον δεν θέλει να πεθάνει σκλάβος. Καθένας κάνει εκείνο που πιστεύει μέσα του. Γεια και χαρά σου, καπετάνιο. Γεια και χαρά σε σένα, Γιάννουζα. Τι χαμπάρια. Έδωσα τη σκούνα στον Ταρσανάκη για να μην ξεχνά τα ακούγια της θάλασσας. Χείρνο βολάω με τη βάρκα. Ακούστηκε πως στο στερνό σου ταξίδι σε χτύπησε κουτσάρι Μπαρμπερίνη, ε? Ναι, ανοιχτά από τα Αλγέρη. Μου σκότωσαν το μούτσο μαένια σου και πήρα το αίμα πίσω. Τους φουντάρισα μαζί με τον πρίκι τους. Να χαίρεσαι τη λεβεντιά σου, Γιάννουζα. Και εσύ να χαίρεσαι τη φαμίλια σου, καπετάνιο. Έχει γεια. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 5 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η ταινία του 1959 «Ζάλογο, το κάστρο της Λευτεριάς». Σενάριο Θεόδωρος Τέμπος, σκηνοθεσία Στέλιος Τατασόπουλος, πρωταγωνιστούν Ανδρέας Δησιμάτος, Βύρον Πάλης, Δήμος Ταρένιος. Οι σουλιώτες εισπερασπίζονται ηρωικά τη γη τους παρά τις όποιες μικροδιαφορές μεταξύ τους, μέχρι που ο Αλή Πασάς με τη βοήθεια ενός προδότη καταφέρει να κατακτήσει το σούλι. Ας πάρουμε μια γεύση από την ιστορική αυτή ταινία. Γεια χαρά, καπετάνιο. Καλώς τον Κίτσο. Μάρο. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν έχω καμιά κουβέντα μαζί σου, Μαλάχμο Δράκο. Έχω όμως εγώ. Το μήνο που σου έστειλα μου το γύρισες πίσω. Με πρόσβαλες και με ταπείνωσες. Λυπάμαι. Μα το ξέρεις πως η καρδιά μου είναι αλλού δοσμένη. Ο Αλή Πασάς το φυσάει και δεν κρυώνει. Και το βάλε λέει γυνάτη αμέτη μου χαμέτη να χαλάσει το σούλι. Ας κοπιάσει. Ένας από τους δυο μας περισσεύει. Αυτό λέω κι εγώ. Σταθείτε, ωραί. Τρελαθήκατε. Για μια γυναίκα θα χτυπηθείτε. Τροπή σας. Φυλάξτε τα αρματά σας για τον Αλή Πασά. Η πατρίδα
πάνω απ' όλα. Από εσάς, ωραία, προσμένει να ξεσκλαβωθεί. Και εσείς στήσατε αμάχη για μια γυναίκα. Θα τα ξαναπούμε, Κίτσο Μπότσαρη. Οπότε θες, μαλά μου, Δράκο. Οι ταινίες εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η, 30 Μαρτίου. Ενωμένη στη ζωή και στο θάνατο, δηλώνει η ομώνυμη ταινία του 1964 στις 10.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Κέτι Δε Τζόρτζι. Σκηνοθεσία Ηλίας Μαχαίρας. Ιστορική περιπέτεια με τους Μάρλεν Παπούλια, Ανδρέα Μπάρκουλη, Μάνο Κατράκη, Γιώργο Τζαβέλα. Στην Ελλάδα, στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν την Ελληνική Επανάσταση, τα ήθη της εποχής απαγορεύουν την έδωση δύο ερωτευμένων νέων, ενός Έλληνα κλέφτη, του Δρόσου, γιου του καπτάν Σεράτου και της Τουρκοπούλας, Εσμέ. Αυτοί όμως αγαπιούνται με ανίποτο πάθος. Ο Δρόσος συγκρούεται με την οικογένειά του, η δε Εσμέ βαφτίζεται χριστιανή για να μπορέσει να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Ο πατέρας του Δρόσου δεν τη δέχεται για νύφη του. Γύρω τους ξεσπάει η Επανάσταση και τότε όλα αλλάζουν, όπως θα δείτε στο ακόλουθο απόσπασμα. Εσμέ. Δρόσε μου. Πού θα πάει αυτή η αγάπη μας, Εσμέ? Ως πότε θα βλεπόμαστε μέσα σε ερημία σαν τα γρήμια? Δεν ξέρω. Δεν το σκέπτομαι. Θέλω μονάχα να ζούμε και να αγαπιόμαστε σαν τα ειδόνια. Χωρίς να λογαριάζουμε το χειμώνα. Μα σαν έρθει ο χειμώνας. Λίγες στιγμές σαν τους κλέφτες βλεπόμαστε και όλα θλιβερά πράγματα μιλες. Μα σκέπεψες να μ' αγαπάς? Έπαψα να σ' αγαπώ. Τι λόγια είναι αυτά? Η αγάπη μου για σένα έχει γίνει με θεριό και με πνίγει. Μανά, φοβάμαι τα μαύρα φαράγγια που απλώνονται ανάμεσά μας και μας χωρίζουν. Τα δες, σφυρίζει ο Κωνσταντής. Κάποιος κίνδυνος θα είναι. Φύγε, φύγε, Δρόσο. Στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, η κωμωδία «Βαβυλωνία» μας ταξιδεύει στο 1970. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Δεζικυρίκης. Πρωταγωνιστούν Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιάννης Κοντούλης, Δημήτρης Ιωακιμίδης. Στο Ναύπλιο, το 1827, την περίοδο της ίσασης της πρώτης κυβέρνησης του ελληνικού κράτους, ένας Χιώτης, ένας Μωραΐτης και ένας Κύπριος, ένας Αθηναίος, ένας Αρβανίτης και ένας Ανατολίτης θα βρεθούν στο χάνι του Μπαστιά. Εκεί έρχεται η τραγουδίστρια της όπερας Ροζίνα μαζί με τη συνοδεία της. Πάμε να πάρουμε μία μικρή ιδέα από την ταινία που θα κλείσει ευχάριστα την εβδομάδα μας. Ατζουλής Ατζουλάτος! Παρόν, αφέντη! Να λείπει το αφέντης! Διονύσης Κογιώνος! Παρόν, κύριε! Γεράσιμος Κεφαλάτος. Πρεζέντε. Τζαπατίνος Μαντολάτος. Πρεζέντε. Νιόνιος Φάντες. Νιόνιος Φάντες που είναι από διάλος μέσα σου. Εγώ είμαι. Ρος! Ρος! Forse, soldati! Ai! 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 Di σήμερα ημέρα Σαββάτου έχουμε όπως πάντα παζάρι στη πιάτσα που είναι κοντά στη λοκάντα του Μεσέ Μπαστία. Dunque, όλοι μου οι πιστεμένοι στρατιώτες να φυλάνε το όρδινο από τη Μασκαλτσόνη και τη κατεργαράη που έρχονται από τα γύρω χωριά. Κάπου εδώ, οι ταινίες εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς μετά ακολουθεί η κωμωδία του 2004. Φτάσαμε! Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και στο website μας.
Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάσετε μαζί μας με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμη περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!